Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν ξέρω αν είστε στην Αθήνα ή αν λείπετε λόγω τριημέρου Αγίου Πνεύματος. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως που κάνατε κλικ και στο σημερινό βίντεο, στο οποίο έχω χρησιμοποιήσει αποκλειστικά cruelty free προϊόντα, τα οποία δεν δοκιμάζονται σε ζώα και στην πλειοψηφία τους είναι και vegan. Κάποια από αυτά είναι και πολύ πολύ καινούργια, οπότε χαίρομαι που τα δοκιμάζουμε σήμερα μαζί και βλέπουμε και το αποτέλεσμά τους, γιατί ειδικά αυτές τις μέρες που δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε τα προϊόντα στα καταστήματα, νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ όλες μας και όλους μας. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα ήθελα να δημιουργήσω για σας ένα πολύ ελαφρύ, λαμπερό, φυσικό, καλοκαιρινό μπρονζέ μακιγιάζ και νομίζω ότι τα κατάφερα. Αν θέλετε να δείτε ποια προϊόντα χρησιμοποίησα αλλά και με ποια τεχνική τα χρησιμοποίησα, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Σήμερα θα ξεκινήσω πενιδάτωση στα χείλη, Lip Saver, όνομα και πράγμα από την Avenda. Αν έχετε ξηρά, σκασμένα χείλη, πραγματικά θα σας σώσει αυτό το προϊόν. Και θα συνεχίσω με καινούργια προϊόντα από NYX. Κυκλοφόρησε λοιπόν στη σειρά Bear With Me το Luminous Cheek Serum σε διάφορες αποχρώσεις. Είναι buildable από ό,τι βλέπω. Α, τρεις αποχρώσεις έχει. Εγώ έχω τις δύο εδώ για να σας δείξω και θα τις χρησιμοποιήσω και τις δύο. Χαρίζει φως και dewy όψη στην επιδερμίδα. Έχει εκχύλισμα τρεμέλα mushroom και δεν μεταφέρεται. Οι αποχρώσεις που έχω είναι η Peach Bronze και η Tan Bronze. Θα ξεκινήσω από την Peach Bronze. Α, να σας πω ότι στην ίδια σειρά κυκλοφορεί και αυτό εδώ το πολύ ωραίο πινέλο που δεν έχω χρησιμοποιήσει. Φαίνεται να είναι όμως πάρα πολύ μαλακό. Θα βάλω το Peach Bronze λοιπόν κατευθείαν στο πρόσωπό μου σε αυτό εδώ το σημείο που θα έμπαινε το ρούζ, ας πούμε. Και θα βάλω και το Tan Bronze στην περίμετρο του προσώπου. Μη φοβάστε με το χρώμα, παιδιά, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Εν τω μεταξύ νιώθεις μία δροσιά όταν το εφαρμόζεις στο πρόσωπό σου. Θα ξεκινήσω πρώτα από το peach. Αχ, το πινέλο είναι συγκλονιστικό. Και θα το απλώσω σε όλο το πρόσωπο ουσιαστικά. Αν δεν έχετε ατέλεια στην επιδερμίδα, μπορείτε να βάλετε και αυτό το καλοκαίρι. Δείτε τι ωραίο χρώμα που δίνει. Και να βγείτε, είναι τέλειο να το φοράτε στην παραλία πάνω από το αντιλιακό σας. Και δεν μου αφήνει και καθόλου λιπαρότητα, ε. Βλέπετε πόσο ωραία στεγνώνει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα με μία στρώση. Λοιπόν, θα βάλω λίγο ακόμα από το peach εδώ στα μάγουλα. Και πραγματικά είναι buildable, χτίζεται δηλαδή το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι το χρωματάκι είναι έτσι λίγο πιο εμφανές τώρα. Θα αφήσω λίγο αυτά τα προϊόντα να απορροφηθούν και μιας και είμαστε στη NYX, θα χρησιμοποιήσω concealer από τη σειρά Born to Glow. Έχω δύο αποχρώσεις, νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω όμως την Natural για να καλύψω εδώ αυτό τον mauve τόνο της επιδερμίδας γύρω από τα μάτια και θα το απλώσω με ένα πινελάκι. Μπορείτε φυσικά να βάλετε και λιγότερο και να το απλώσετε και με τα δαχτυλά σας. Είναι ένα εξαιρετικό concealer το οποίο δεν φαίνεται ποτέ βαρύ, όπως βλέπετε, παρόλο που έβαλα και αρκετή ποσότητα και το οποίο καλύπτει ικανοποιητικά τις δυσχρωμίες γύρω από τα μάτια και τους μαύρους κύκλους. Εμένα μου αρέσει πολύ και το προτιμώ. Τώρα αν θέλετε κάτι ακόμα πιο καλυπτικό, θα πάτε στην σειρά Can't Stop, Won't Stop. Πόπο, με βλέπω στο monitor τώρα, φαίνομαι πάρα πολύ περίεργη, αλλά μην ανησυχείτε, θα ισορροπήσουν όλα μόλις βάλω και το προϊόν βάσης που έχω φέρει. Λοιπόν, δεν ακούω πολύ κόσμο να μιλάει για αυτή την εταιρεία και μου κάνει εντύπωση. Πρόκειται για την εταιρεία Nude Sticks. Αυτό εγώ το έχω από πέρυσι και πραγματικά το φορούσα σχεδόν κάθε μέρα το καλοκαίρι, γιατί είναι ένα πολύ ελαφρύ προϊόν. Είναι το Tinted Blur Stick στην απόχρωση 5 Medium. Είναι το πιο σκούρο προϊόν που έχω στη συλλογή μου τώρα και επειδή έχω βάλει και λίγο self-tan, δεν ήθελα να είναι πολύ σκούρο, αλλά ήθελα να έχει ένα χρωματάκι, οπότε θα το απλώσω στο πρόσωπό μου και θα σας πω ότι είναι τόσο πολύ βολικό και θα δείτε ότι καλύπτει τόσο όσο. Φαίνεται δηλαδή η επιδερμίδα σας σαν να είναι πραγματικά η επιδερμίδα σας και σαν να μην έχετε βάλει κανένα προϊόν πάνω. Αν τώρα δεν θέλετε να επενδύσετε στο Tinted Blur Stick, που για μένα είναι και πάρα πολύ πρακτικό προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν από τη σειρά Born to Glow της NYX, θα σας δώσει το ίδιο έτσι ελαφρύ και πολύ πολύ φωτεινό αποτέλεσμα. Και απλώνεται και τέλεια με αυτό εδώ πινέλο, το έχω λατρέψει πραγματικά. Λοιπόν, βλέπετε τώρα πως ισορρόπησε λίγο η κατάσταση χρωματικά. Δεν θα βάλω τίποτε άλλο εγώ, θέλω να αφήσω το πρόσωπό μου να είναι έτσι λαμπερό και με αυτή την ελάχιστη κάλυψη. Αυτός είναι ο στόχος σήμερα, θέλουμε ένα πολύ ελαφρύ μακιγιάζ και θα κάνω μικρή διακοπή στο μακιγιάζ, γιατί βλέπω εδώ αυτά τα λευκά που έχουν αρχίσει και σκάνε μύτη και εκτός του ότι με εκνευρίζουν, θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή εδώ την ανακάλυψη που είναι, παιδιά, ένα προϊόν από την Bumble.
Νομίζω ότι είναι cruelty free και αυτή η εταιρεία. Είναι το BB Color Stick και δείτε τώρα τι θα γίνει εδώ. Ούτε σπρέι ούτε τίποτα, στικάκι. Το βάζεις στις λευκές τρίχες, το απλώνεις με τα δάχτυλά σου και καμουφλάρεις τα λευκά μέχρι να ξαναπάς για βαφή. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό προϊόν, γιατί με τα σπρέι καμιά φορά, ξέρετε, λίγο πασαλίβω, με έχω κάνει το μακιγιάζ μου, μου βάφει και το υπόλοιπο πρόσωπο το σπρέι και κάπως παιδεύομαι. Με αυτό δεν χάνεις σημείο, είναι αποκάλυψη. Και θα σας πω και την απόχρωση την οποία έχω, αν έχετε ίδιο χρώμα μαλλιών με μένα. Α, είναι απλά η brown. Okay, και είναι αυτό εδώ, γυρνάς από κάτω και κοιτάξτε πόσο πολύ προϊόν έχει μέσα, έτσι. Αυτό θα σας κρατήσει όλο το καλοκαίρι, σαν να λέμε, μην σας πω και παραπάνω. Ωραία, έτοιμο λοιπόν και το μαλλί και λέω να συνεχίσω με πούδρα. Θα χρησιμοποιήσω πούδρα από την Catrice. Νομίζω ότι είναι και η μόνη cruelty free πούδρα που έχω στη συλλογή μου, αν δεν κάνω λάθος. Ήθελα να το κρατήσω και λίγο low budget το βίντεο, αν και δεν το έχω καταφέρει 100%, κάτι μπήκε στο μάτι μου. Τι γίνεται σήμερα? Κάποιο σαμποτάζ. Λοιπόν, θα πάρω το ωραίο μου πινέλο και θα σετάρω αρχικά με αυτό το μικρό την περιοχή γύρω από τα μάτια. Ελάχιστη πούδρα θα βάλω, δεν θα βάλω ένα τόνο. Είπαμε, θέλουμε να κρατήσουμε ένα ανάλαφρο αποτέλεσμα. Απλά εμείς που είμαστε λιπαρές, καταλαβαίνετε, χωρίς πούδρα δεν πάμε πουθενά. Και θα βάλω και με αυτό εδώ το πινέλο, που είναι πιο μεγάλο και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Τώρα μάλιστα νιώθω εαυτός μου με την πούδρα και είμαι έτοιμη να συνεχίσω με bronzer. Θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση από την παλέτα της Hourglass, η οποία απόχρωση κυκλοφορεί μεμονωμένη. Θα σας έχω link για όλα τα προϊόντα στην περιγραφή. Μην ανησυχείτε καθόλου και αν δεν βρω κάτι γιατί μπορεί να έχει εξαντληθεί για παράδειγμα, θα σας βάλω κάποια εναλλακτική, παιδιά. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό από εδώ και πέρα, να σας βάλω και κάποιες εναλλακτικές σε περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι σε έλλειψη και δεν είναι πια διαθέσιμο ή έχει καταργηθεί, γιατί μου συμβαίνει και αυτό. Ξέρω τι γίνεται με τις εταιρείες, ξαφνικά σταματάνε να τα φέρνουν τα προϊόντα, όπως ένα κραγιόν της MAC της προάλλης που το ψάχνατε και μου είχατε αφήσει σχόλια. Ναι, τι να κάνω. Καινούριο προϊόν είναι, πού να το περιμένω. Αποφεύγω να σας δείχνω προϊόντα limited edition, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και επειδή αυτή η παλέτα δεν είμαι σίγουρη αν κυκλοφορεί πια, σιγουρεύτηκα πριν τη χρησιμοποιήσω ότι υπάρχει το προϊόν μεμονωμένο. Λοιπόν, θα βάλω αρκετό εδώ στη μύτη, γιατί μ' αρέσει αυτό το ηλιοκαμένο αποτέλεσμα. Και το περνάω και λίγο στα μάτια. Να ξέρετε ότι αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνετε ένα πολύ φυσικό μακιγιάζ, χρησιμοποιείτε το bronzer σας και εδώ στα μάτια με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποιήσατε για τα ζυγωματικά. Θα βάλω και λίγο στο πηγούνι. Τώρα που αποκτήσαμε λίγο χρώμα, δεν θα βάλω ρούζ ακόμα, θα φτιάξω φρύδια. Ήρθε το καινούριο μου μολύβι από Huda Beauty, το λατρεμένο, η οποία Huda είναι 100% cruelty free και αυτή και πολύ χαίρομαι και ήμουν πάντα fan του brand. Νομίζω ότι τώρα είμαι λίγο παραπάνω, διαπιστώνοντας ότι είναι και cruelty free και γενικά βρίσκω πολλά προϊόντα της που μου αρέσουν. Περιμένω να μου έρθει και το glowish bronzer και το glowish αυτό tinted whatever που έχει βγάλει. Τα προϊόντα αυτά που είναι πιο λαμπερά και πιο ελαφριά για το καλοκαίρι, οπότε θα σας κάνω ένα βίντεο και χρησιμοποιώντας εκείνα για να κάνουμε μια κριτική, ένα review, να δούμε αν είναι καλά, αν ταιριάζουν σε λιπαρές επιδερμίδες και τα λοιπά και τα λοιπά, και τις αποχρώσεις βέβαια που χρησιμοποιώ, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο δύσκολο τώρα που πηγαίνετε στα μαγαζιά και δεν μπορείτε να δοκιμάσετε τις αποχρώσεις. Είναι πολύ δύσκολο και για μένα. Μ' αρέσει κάποιος που έχει ίδιο χρωματικό τόνο ή πολύ κοντά στη δική μου επιδερμίδα, τέλος πάντων, να μου λέει πάντα τι αποχρώσεις χρησιμοποιεί. Μιλώντας γι' αυτό, το μολύβι από Huda είναι στην απόχρωση 6 Rich Brown. Και με ενδιαφέρει πολύ να μου πείτε αν έχετε κάνει brow lamination, γιατί μου πρότειναν να κάνω και νομίζω ότι θα το δοκιμάσω μέσα στον Ιούλιο, εκεί που πάω και φτιάχνω και τα νύχια μου. Εντάξει, δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το μανικιούρ, έχω τρελαθεί. Στο Melgan Beauty Spot δηλαδή, όπου σκοπεύω να δοκιμάσω και το brow lamination αλλά και το lash lift που κάνουν και να σας κάνω και ένα βίντεο για να δείτε ακριβώς
τις υπηρεσίες και αν σας ενδιαφέρει να πάτε κι εσείς. Να δούμε, μήπως τους ζητήσω να κάνουμε και κανένα διαγωνισμό, να σας στείλω εκεί. Ένα τζέλ για τα φρύδια έχω που είναι οικονομικό και cruelty free. Είναι το Brow Idol Sport Proof Mascara, Waterproof και Sweat Proof από την Catrice. Αυτό είναι στην απόχρωση Dark Brown, ελπίζω να μην τα σκουρίνει πάρα πολύ. Απλά θέλω κάτι για να τους δώσει λίγο το σχήμα που θέλω, να τα κρατήσει στη θέση τους δηλαδή. Αν έχετε βρει επίσης καλό, οικονομικό και cruelty free brow gel, θέλω να μου πείτε. Γενικώς, ό,τι μου λέτε, εγώ το σημειώνω, να ξέρετε, και τα αναζητώ αυτά τα προϊόντα. Αν δεν σας τα δείχνω, σημαίνει ότι δεν μου άρεσαν, δεν μου τέριαξαν, πάντως τα ψάχνω και τα βρίσκω και τα δοκιμάζω. Ωραία, έτοιμα και τα φρύδια. Πάμε πίσω στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μολύβι από την NYX. Είναι από την σειρά Foblax και είναι το Burnt Sienna. Ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα καφέ-καφέ, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν έχω καφέ-καφέ μολύβι της NYX. Ή τέλος πάντων οικονομικό μολύβι. Οπότε αυτό θα μπει στο εσωτερικό του ματιού στο πάνω μέρος. Θα μπει και στο εσωτερικό του ματιού στην κάτω πλευρά, αλλά μόνο μέχρι τη μέση, παιδιά. Και ξέρετε ότι πάντα εμένα μου αρέσει εδώ πέρα λίγο να ανορθώνω το βλέμμα μου, κάνοντας μια μικρή μυτούλα, την οποία δεν θα την κάνουμε τέλεια με το μολύβι, ούτε θα την αφήσουμε έτσι τόσο sharp, σαν γραμμή eyeliner, αλλά θα τη σβήσουμε, οπότε θα βάλω μολύβι μόνο σε αυτό εδώ το σημείο, μόνο εδώ. Και αμέσως θα πάρω ένα πινελάκι και θα το σβήσω. Και αυτό που σας λέω πάντα και θα κάνω αμέσως τώρα είναι ότι μπορούμε πάντα να προσθέσουμε προϊόν, αλλά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε. Μπορούμε δηλαδή να ξεβαφτούμε, αλλά τέλος πάντων θα είναι αρκετά πιο περίπλοκη η διαδικασία μετά και θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα το μακιγιάζ. Οπότε καλύτερα να βάζετε λίγο-λίγο, να βλέπετε πού σας χρειάζεται και να το χτίζετε. Δεν θα επιμείνω πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ ο υποτόνος που αφήνει αυτό το μολύβι, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό όταν τον μπλεντάρεις, φαίνεται πιο σκούρο στην αρχή, αλλά δείτε τι ωραίο χρώμα που είναι. Αφού έχω σκουρίνει λοιπόν όσο θέλω αυτή την περιοχή, θα περάσω τώρα σε μία μονή σκιά από την εταιρεία London Copyright. Μπορείτε να τη βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα Living Cruelty Free. Μου είχαν στείλει πριν από αρκετό καιρό διάφορα προϊόντα και θα την πάρω με ένα πλακέ πινέλο και θα τη φέρω κατά μήκος σε όλο το κινητό βλέφαρο. Τέλειο χρώμα. Δεν σας είπα χρώμα. Είναι η απόχρωση Golden. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Θα την απλώσω γιατί δεν θέλω να είναι πάρα πολύ έντονο το pigment. Θέλω να κάνει ένα έτσι ελαφρύ πέπλο στο βλεφαρό μου. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και με το δάχτυλό σας, έτσι. Θα τη σουατσάρω μόνο για να δείτε πόσο έντονο είναι το χρώμα και πόσο μπορείτε να το κάνετε έντονο αν θέλετε να το χτίσετε περισσότερο. Επιστρέφω στο bronzer μου, θα πάρω λίγο με αυτό εδώ το πινελάκι και θα έρθω εδώ λίγο να το χτίσω και να ολοκληρώσω το μακιγιάζ ενώνοντας την απόχρωση που είχε το μολύβι και τη σκιά ουσιαστικά. Και θα πάρω και το πιο μικρό πινέλο που χρησιμοποίησα πριν για το μολύβι, λίγο bronzer και θα το φέρω κάτω από το μάτι. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τα μάτια, φυσικά θα βάλουμε και μάσκαρα. Λέω σήμερα να βάλω NYX On The Rise και το Lash Booster, αλλά και την Volume μασκάρα. Οπότε ας βάλουμε το Lash Booster να κάνει τη δουλειά του. Και ναι, αυτές είναι οι βλεφαρίδες μου χρησιμοποιώντας μόνο το On The Rise Lash Booster. Σκεφτείτε να βάλουμε και μάσκαρα τι θα γίνει. Είναι αυτό που σας λέω, ότι το σέρουμ που χρησιμοποιώ κάθε βράδυ από την εταιρεία The Moise Ouiz, παιδιά, κάνει θαύματα. Είναι πιο μακριές, είναι πιο πυκνές, είναι πιο γερές. Σε λίγο καιρό θα σας έχω και το link για να το αγοράσετε σε ευρώ από το site και θα κάνετε λίγο υπομονή αν θέλετε να το αγοράσετε από φυσικό κατάστημα, αλλά έρχεται. Και θα αλλάξει τη ζωή σας, θα αλλάξει τις βλεφαρίδες σας. Λοιπόν, για ρούς θα χρησιμοποιήσω το Bloom Highlighting Blush από Natasha Denona. Το συγκεκριμένο δεν το πολύ συμπάθησα στην αρχή, αλλά χρησιμοποιώντας το φορά με τη φορά, τελικά το εκτίμησα πάρα πολύ και έχω εκτιμήσει βέβαια και το γεγονός ότι η Natasha Denona είναι ένα πλήρως cruelty free brand, ωστόσο δεν είναι 100% vegan νομίζω,
Αλλά το ότι δεν κάνει πειράματα σε ζώα, εμένα με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Λίγο ρουζάκι θα βάλω και μου αρέσει επειδή είναι ακριβώς highlighting blush και δίνει αυτό το διάφανο αποτέλεσμα στα μάγουλα. Να βάλουμε και λίγο highlighter να βάλουμε. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από την παλέτα της Hourglass, επίσης κυκλοφορεί μεμονωμένο, οπότε μην ανησυχείτε, θα το βρείτε. Και όπως βλέπετε τα χρησιμοποιώ όλα με φιδό σήμερα, γιατί δεν θέλω να φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ μακιγιάζ. Θέλω όμως να έχουμε αυτή την ωραία λάμψη. Όλο και λίγο εδώ. Πάμε για μάσκαρα On The Rise από την NYX, όπως σας υποσχέθηκα, σε μαύρη απόχρωση. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό το μακιγιάζ θα μπορούσατε να βάλετε και μια καφέ μάσκαρα. Θα το έκανε να φαίνεται ακόμη πιο φυσικό και πρωινό, ενώ με το μαύρο πάμε λίγο έτσι πιο προς βράδυ. Ελπίζω πραγματικά να μπορείτε να δείτε πόσο λαμπερή, ενυδατωμένη και φυσική φαίνεται η επιδερμίδα μου. Και πάμε να περάσουμε στα χείλη. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πολύ βαρύ με αυτό εδώ το μακιγιάζ. Θέλω κάτι ανάλαφρο, θέλω κάτι glossy. Και έχω εδώ τα καινούργια This is Milky Lip Gloss από την NYX επίσης. Είναι η νέα γενιά, λέει, των ενυδατικών lip gloss εμπλουτισμένων με vegan γάλα. Χαρίζουν στα χείλη μια πινελιά milky χρώματος με εξαιρετικά γυαλιστερή λάμψη και ενυδάτωση 12 ωρών, διαθέσιμα σε 8 μίλκι αποχρώσεις με ένα εθιστικά γλυκό άρωμα, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και limited edition, οπότε αν σας αρέσει ένα από αυτά τρέξτε να τα πάρετε όλα γιατί δεν θα τα ξαναβρείτε. Λοιπόν, θα σουατσάρω λίγο τις αποχρώσεις στο χέρι μου πρώτα για να τις δείτε. Έχω εδώ την Cookies and Milk, η οποία εντάξει για μένα είναι κάπως σκούρα, αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να σας αρέσει. Έχουν, παιδιά, τέλεια απόδοση χρώματος. Έχω την Cherry Skimmed, η οποία είναι αυτή εδώ η πιο μοβ ψυχρή απόχρωση. Βλέπετε, κάνω ένα πέρασμα, έτσι, δεν κάνω παραπάνω. Και έχει τέλειο pigment και έχω και την Moody Peach που είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσω κιόλας σήμερα, αφού σας δείξω. Αυτό θα κάνω δύο περάσματα γιατί είναι λίγο πιο διάφανο. Λοιπόν, 1, 2, 3 με τη σειρά που σας τα είπα. Η μυρωδιά είναι πραγματικά συγκλονιστική, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα κάνω περίγραμμα πρώτα. Νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω το ένα και μοναδικό αντικατάστατο του αγαπημένου μου μολύβι, το Lip Liner Toffee από Anita Brand. Και θα κάνω λίγο περίγραμμα γιατί δεν θέλω και αυτό να είναι πάρα πολύ έντονο σήμερα. Και δεν θα κάνω και το τρελό overline, φανταστείτε. Λοιπόν, overline δεν έκανα, αλλά τα γέμισα τα χείλη μου. Τώρα ποιο από τα τρία σας αρέσει? Νομίζω ότι αυτό θα πέσει πάρα πολύ σκούρο, οπότε θα πάω για το Moody Peach, το οποίο ήθελα να βάλω από την αρχή. Για να δούμε. Είναι πραγματικά τόσο ενυδατικό και τόσο βελούδινο. Και να που μου έχει δώσει αυτό το πολύ γλώσσι και ανάλαφρο και δροσερό και καλοκαιρινό αποτέλεσμα που ήθελα, θα ψεκαστώ με το Bear With Me Prime Set Refresh Spray με 8 ώρες διάρκεια, παρακαλώ, στο μακιγιάζ, το οποίο το είχα ξεχάσει να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Αχ, δροσίστηκα κιόλας λίγο γιατί τη ζέστη είναι αυτή πραγματικά αυτές τις μέρες. Θα λύσω το μαλλί και νομίζω ότι, κορίτσια μου, είμαστε έτοιμες. Έτσι όπως φοράω και το καφτάνι μου, μου έρχεται να φύγω κατευθείαν για παραλία. Λοιπόν, όχι, πλάκα κάνω, δεν θα φύγω κατευθείαν για παραλία γιατί έξω είναι μαύρη νύχτα. Σήμερα το φιλμάρω πολύ αργά το βίντεο για να μην σας αφήσω χωρίς βίντεο την Κυριακή. Η αλήθεια είναι ότι έχω πήξει, έχω πάρα πολύ δουλειά και δεν προλαβαίνω να αφοσιωθώ στο YouTube όσο θα ήθελα, οπότε δυστυχώς θα πρέπει να το κάνω τις ώρες που κανονικά θα ξεκουραζόμουν. Αλλά δεν πειράζει, και αυτό ξεκούραση είναι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει το σημερινό μακιγιάζ και αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Έχω και άλλα διάφορα νέα πράγματα να σας δείξω. Θα έρθουν στα βίντεο των επόμενων εβδομάδων. Αυτό που ήθελα επίσης να σας πω είναι ότι μπορείτε κάλλιστα να χρησιμοποιήσετε και ένα nude κραγιόν. Έτσι είναι στο χέρι σας αυτό. Απλά εμένα μου άρεσε με όλη αυτή τη γυαλάδα που έχουμε στο πρόσωπο και το φυσικό αποτέλεσμα ένα gloss σήμερα. Και αν σας αρέσει το τελικό look και σας άρεσε το σημερινό βίντεο, περιμένω τα like σας, τα σχόλιά σας, να το μοιραστείτε με τους φίλους και τις φίλες σας, γιατί sharing is caring. Και φυσικά πριν φύγετε, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, γιατί ο Μέρλιν θα σας βάλει τις φωνές. Γενικά εμένα με έχει ταράξει την κρίνια σήμερα, εδώ είναι δίπλα μου. Φιλιά πάρα πολλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Να περνάτε υπέροχα και να προσέχετε. Bye!